Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη, με την ελπίδα να μένει άσβεστη για ένα καλύτερο αύριο με υγεία, αγάπη και ειρήνη, έννοιες που δυστυχώς στις μέρες μας διακυβεύονται και αποτελούν μεγάλα ζητούμενα. Αυτό το Πάσχα ήταν διαφορετικό και σίγουρα πιο κοντά στην κανονικότητα, αφού ύστερα από 2 χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας, όλα ήταν καλύτερα αυτή τη χρονιά, με χιλιάδες πιστούς να συρρέουν στους ιερούς ναούς για να λάβουν το ανέσπερο φως και να ψάλουν το Χριστός Ανέστη. Είναι ένα Πάσχα όμως που νιώθουμε την ανάσα της πανδημίας ακόμη στην πλάτη μας, αν και στην αποκλιμάκωσή της. Ένα Πάσχα που μας νοιάζει τι συνέβη τελικά στη Γαλλία στο δεύτερο κρίσιμο γύρο των προεδρικών εκλογών και ένα Πάσχα πολύ δύσκολο για την Ευρώπη και τους χριστιανούς με τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Ένα Πάσχα που σημαδεύτηκε από αυτήν την κατάσταση στην οποία εστίασε στο μήνυμά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μασσηνίας Χρυσόστομος. Μπορεί η σημερινή ημέρα να είναι η απόλυτη ημέρα γιορτής για τη χριστιανοσύνη, ωστόσο τα βλέμματα όλων στρέφονται στην Ουκρανία όπου μένεται ο πόλεμος, με τα μηνύματα της Ανάστασης του Θεανθρώπου περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Ο φετινός εορτασμός της Αναστάσεως του Κυρίου συντελείται στη βαριά σκιά ενός ακόμη αποτρόπαιου και αδελφοκτόνου πολέμου, μάλιστα στην αυλή της ευρύτερης υπηρωτικής μας γειτονιάς. Η παράλογη αυτή θυσία αίματος αθώων ομοδόξων αδελφών προκαλεί στην ανθρωπότητα απογοήτευση για τις πολιτικές αποτυχίες, την ανισότητα, την αδικία, την καταστροφική βία και το θάνατο. Ο Χριστός μας έδειξε με την Ανάστασή Του ότι πρέπει να πολιτευθούμε μια άλλη ζωή. Μια ζωή που μέσα της πρέπει να έχει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αγάπη και το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο με το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ηχηρό και ξεκάθαρο. Το φως αυτό της Αναστάσεως να φωτίσει τους ισχυρούς της γης, ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να επικρατήσει η ειρήνη, να εδραιωθεί ο σεβασμός μεταξύ των λαών και επιπλέον να διατηρηθεί και πάλι η ζωή σε μια κατάσταση τέτοια που θα μπορεί να είναι αποδοτική για την πορεία της ανθρωπότητος, την ανάπτυξη και την ευημερία της. Πραγματικά ξεχωριστό το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας και να συνδεθούμε στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε μια σειρά από εξελίξεις και ειδικά τι γίνεται, γιατί έχουν κλείσει οι κάλπες με τις γαλλικές εκλογές. Είναι η συνάδελφος η Σύση Τριάντου. Να την καλησπερίσουμε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, Σύση. Αληθώς, Γεωργία, χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο. Πραγματικά αυτό να είναι το πρώτο από πάρα πολλά ατελείωτα Πάσχα με υγεία, με συντροφικότητα, με αλληλεγγύη, με τις οικογένειες δεμένες και μαζί στο ίδιο τραπέζι, Γεωργία. Μακάρι. Αμήν. Είναι ένα δύσκολο όπως και να έχει Πάσχα, όμως όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ακούσαμε και τον κύριο Χρυσόστομο να στέκεται στα του πολέμου προφανώς, ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό μήνυμα για μία ακόμη φορά, τα μηνύματα γενικότερα της Ανάστασης επίκαιρα παρά ποτέ, η οικονομική ύφεση, η πανδημία που είναι ακόμη εδώ και μια σειρά από καταστάσεις δύσκολες. Πολλά διακυβεύονται με έναν τρόπο και από το σημερινό αποτέλεσμα στις γαλλικές εκλογές. Έχουν κλείσει κάλπες. Τι εκτιμήσεις έχουμε μέχρι στιγμής, Ίση? Ναι, οι Γάλλοι ψηφοφόροι από νωρίς το πρωί κλήθηκαν στις κάλπες προκειμένου να αποφασίσουν και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στον άνθρωπο τον οποίο για τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι ο πρόεδρος και θα πάρει τις μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις. Μια εκλογική διαδικασία που αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη, διότι θα καθορίσει πάρα πολλά για την επόμενη μέρα. Διότι βλέπουμε 2 διαφορετικούς υποψηφίους. Οι Γάλλοι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν και να αναδείξουν μέσα από ένα πολύ μεγάλο δίλημα τον άνθρωπο αυτό, ανάμεσα σε Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν και πάλι υποψήφιος, και την Μαρίν Λεπέν, που πρεσβεύει έτσι ακροδεξιά στοιχεία, μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη κουλτούρα. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών έδειχναν πως κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο οποίος κερδίζει και πάλι και σε αυτό το δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία το μεγάλο αυτό στοίχημα, ως τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό επίσης το οποίο προβλημάτισε ιδιαίτερος ήταν τα χαμηλά ποσοστά προσέλευσης των πολιτών στις κάλπες,
που είναι χαμηλότερα και σε σχέση με εκείνα του πρώτου γύρου, 2 εβδομάδες πριν. Οπότε είναι ένα ζητούμενο, γιατί από αυτά όλα θα κρινόταν το αποτέλεσμα. Τη στάση των υπολείπων, ειδικά του Μελανσόν, που θυμόμαστε ότι είχε πει στην αρχή, στον πρώτο γύρο, καμία ψήφο στην Λεπέν, αλλά και το ζήτημα της προσφυγής στις κάλπες, το αν θα τις προσέλευσες, τέλος πάντων, για να το θέσω πιο σωστά, εάν θα πάει ο κόσμος, που πάρα πολλοί ήταν δυσαρεστημένοι και ακούσαμε και σήμερα πάρα πολλούς να μην ήθελαν καμία από τις 2 ως επιλογές, εν πάση περιπτώσει, και είναι το σημείο κλειδί μεταξύ άλλων. Ναι, και όπως είπαμε και νωρίτερα, ίσως να σημάνει πάρα πολλά συνολικά για την Ευρώπη αυτή η αύξηση των αριθμών για την ακροδεξιά στη Γαλλία. Ίσως να συμπαρασύρει, ίσως να δημιουργήσει και ένα ντόμινο εξελίξεων. Ουδής γνωρίζει. Είναι όμως κομβική σημασία το τι θα βγάλει αυτή η κάλπη, πώς θα πορευτεί την επόμενη μέρα η χώρα της Γαλλίας και πώς θα το εισπράξουν αυτό οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω μένει να το δούμε ποιος θα είναι τελικά αυτός ο οποίος την επόμενη πενταετία θα λάβει τις σκληρές αποφάσεις για τη Γαλλία, αλλά θα σημάνει πάρα πολλά και για την Ευρώπη στο σύνολό της, γιατί έχουμε πολλές προκλήσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μία εξ αυτών και νομίζω κάθε χώρα, έχοντας ηγέτη πολύ συγκεκριμένο, πολύ συνειδητοποιημένο, όπως κάθε χώρα πρέπει να έχει, οφείλει να έχει έναν άνθρωπο με σκληρή, αν θέλει, χείρα, να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Δεν μιλάμε μόνο για το σήμερα και το αύριο, Γεωργία. Και το ιδεολογικό πολιτικό αποτύπωμα και αυτό είναι μείζον και πολλά που διακυβεύονται. Να έρθουμε όμως στα δικά μας, θα δούμε και πολλά περισσότερα αύριο. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, θα δούμε και από το διαδικτυακό μας τόπο. Είχαμε, όπως είπε στην αρχή και το είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ένα Πάσχα πολύ κοντά στην κανονικότητα. Τέλος πάντων, θύμισε κάτι από τα παλιά. Είμαστε στην αποκλιμάκωση βέβαια της πανδημίας και είχαμε και αρκετό κόσμο. Είχαμε κόσμο συρροή, δεν είχαμε αρκετό απλά κόσμο. Είναι πολύς ο κόσμος που επέλεξε να φύγει από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είδαμε ρεπορτάζ και για άδεια Αθήνα, για Θεσσαλονίκη που επίσης δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Όλος αυτός ο κόσμος επέλεξε να γυρίσει στον τόπο καταγωγής του, στα χωριά του και είδαμε πάρα πολλούς επισκέπτες και στην περιοχή της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου γενικότερα και λόγω της απόστασής της από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και η προσβασιμότητα από πολλούς ο κόσμος που προέρχεται από εδώ, που θέλει να γυρίσει πίσω και να ήθελε να γυρίσει πίσω, να τσουγκρίσει τα αυγά του και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το είδαμε πάρα πολύ έντονα και στις γειτονιές της Καλαμάτας, που είδαμε σε αυλές, σε πεζοδρόμια. Θύμισε κάτι από τις παλιές καλές εποχές. Αυτό το Πάσχα το οποίο γνωρίζαμε προδιετία, σχεδόν τριετία. Ας είναι αυτό το πρώτο των πολλών καλύτερων κανονικών Πάσχα που θα ζήσουμε στο μέλλον. Αυτό θα φανεί βεβαίως και στο αποτύπωμα που θα έχει στον ξενοδοχειακό κλάδο ή στα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλήματα. Μένει να δούμε αν θα έχει και κάποιο έτσι θετικό πρόσημο η επίσκεψη αυτή του κόσμου και στην περιοχή μας. Σε όλα αυτά όμως να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ακόμη εδώ. Ναι, μεν έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε και 2 ασθενείς διασωληνωμένους στην ΜΕΘ COVID. Είχαμε το τελευταίο 24ωρο 2 εισαγωγές, 2 εξιτήρια στην κλινική COVID, εκεί όπου νοσηλεύονται πλέον 14 ασθενείς συνολικά. Και έχουμε και την αξιολόγηση 8 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Μέσα σε όλα αυτά, να δούμε όμως και την άλλη όψη που έχει να κάνει και με την έξαρση της υπατήτιδας. Νομίζω ότι είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο, ένα άλλο μέτωπο που θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό, Γεωργία. Για τα παιδιά θα δούμε και σε λίγο ένα ρεπορτάζ και έχουμε και την ακρίβεια που εμπόδισε πολλούς να κάνουν το κάτι παραπάνω, αλλά είχαν ανάγκη περισσότεροι να εκδράμουν ύστερα από 2 χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και πάλι χρόνια πολλά. Ήμασταν από το πρωί εδώ με τη Σύση τη Τριάντου, άλλωστε. Και μια και πολλής λόγος γίνεται για αυτήν την περίφημη πια κανονικότητα, την επιστροφή σε αυτήν, να δούμε πώς τιμήθηκε στον Φερόνιμο Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρου στην Καλαμάτα η Ανάσταση του Θεανθρώπου. Είναι
σημερινή στιγμή που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος μεταλαμπαδεύει το ανέσπερο φως τους πιστούς για να τιμηθεί η Ανάσταση του Θεανθρώπου. Ένα φως που δεν το βλέπει κανείς με τα μάτια του σώματος, αλλά με εκείνα της καρδιάς. Ένα φως που δεν πάβει να λάμπει μέσα στην καθαρότητα και τη διάβγεια της ψυχής. Αδιάλειπτη η ιδιότητά του είναι να καθαρίζει τον πιστό που προσπαθεί να καθαρίσει τον εαυτό του. Ένα αιώνιο φως που δεν πάβει ποτέ να φωτίζει και που αγκαλιάζει και διαπερνά το κέλυφος της ύλης και του χρόνου. Σημαίνει ελπίδα. Μετά το Σταυρό και τα πάθη του Χριστού, η εκκλησιαστική μας παράδοση καθιέρωσε την πανηγυρική ψαλμωδία «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Μπορεί οι συνθήκες, λόγω της πανδημίας, αν και στην αποκλιμάκωσή της, αλλά και της οικονομικής ύφεσης, να είναι πια εξαιρετικά δύσκολες, όμως κανείς δεν ξεχνά πως Ανάσταση σημαίνει νίκη της ζωής επί του θανάτου και κυρίως της αισιοδοξίας επί της απελπισίας. Για τους Έλληνες η Ανάσταση συμβολίζει την ελευθερία, μια έννοια στην εποχή μας ειδικά πολυδιάστατη. Μένουμε στα των ημερών και τις εικόνες που είδαμε χθες βράδυ στους ιερούς ναούς, οι οποίες είναι ενδεικτικές της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώθηκε φέτος. Ύστερα από 2 χρόνια, λοιπόν, που όλοι ήταν εκείνοι που επισκέφθηκαν τους τόπους καταγωγής τους ή άλλα σημεία της χώρας για να γιορτάσουν μακριά από τις πόλεις τις Άγιες Ημέρες. Εκτός από την ανάσταση του Κυρίου, θα κάνουμε και ανάσταση ψυχή για μας. Αυτό νιώθουν σήμερα οι περισσότεροι και ειδικά οι κάτοικοι της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων, οι οποίοι ύστερα από 2 δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων κατάφεραν να εκδράμουν και να τιμήσουν το Πάσχα στο χωριό. Το είχαμε μεγάλη ανάγκη, γιατί είχαμε κλειστεί πάρα πολύ και αυτό ήταν μια διέξοδος. Είναι πολύ όμορφα. Γιατί είμαστε κουρασμένοι μέσα στο σπίτι με όλο αυτό και θέλουμε να είμαστε πιο έξω. Έχουν μεγαλώσει στην Αθήνα και τους δίνει αυτή τη διέξοδο το χωριό. Εγώ είμαι γαμπρός στο χωριό, έρχομαι από το 1982 και δεν σου κρύβω ότι μου έλειπε τα 2 χρόνια αυτά. Φαινόμουν σαν να είμαι φυλακισμένος. Που, παρόλο που ζούμε στην Καλαμάτα, που δεν είμαστε μεγάλο πολύ, να πεις ότι μας τσιμεντούπολη. Έχουμε τις εξοχές μας, αλλά σαν το χωριό δεν μπορείς να πεις ότι κάνεις Πάσχα στην πόλη τώρα. Έτσι. Άλλο το χωριό, άλλο η πόλη. Στο χωριό ερχόμαστε συγγενείς, φίλοι, ξαδρέφια, μαζευόμαστε στο σπίτι. Έτσι. Ψήνουμε, τρώμε, γλεντάμε και περνάμε πάντα πάρα πολύ ωραία. Το Πάσχα στο χωριό έχει μια μοναδικότητα και μια ομορφιά. Συνδυάζεται ιδίως αυτό το χωριό, γιατί συνδυάζει τη φύση. Μ' αρέσει πιο πολύ που είμαι με τον παππού και τη γιαγιά,
που έχω τόσους φίλους εδώ να παίζω και κυρίως μ' αρέσει που μπορώ επιτέλους να παίζω χωρίς συνοστισμό, να είμαι σίγουρος πως δεν θα κολλήσω. Δεν σας λέω ότι παρόλο που δεν φαινόμαστε να είμαστε σόκλειστοι, είμαστε φυλακισμένοι χωρίς κάγκελα. Έτσι ακριβώς. Γιατί μας έλειψε τώρα αυτό. Να μην μπορούμε να κάνουμε Πάσχα τώρα, εδώ ήταν ένα πράγμα που ανυπόφορο. Ειδικά για εμάς τώρα τους χριστιανούς είναι δύσκολο να κάνεις Πάσχα στο σπίτι. Αντίστοιχα τα συναισθήματα και στους μόνιμους κατοίκους των χωριών, λιγοστή πια, που υποδέχτηκαν με χαρά μετά από καιρό τους δικούς τους ανθρώπους. Είδαμε μετά από 2 χρόνια κόσμο στο χωριό μας. Είναι τιμή μας που ήταν τα παιδιά του χωριού μας εδώ. Είναι το θέμα ότι φύγανε, τους αφήσανε μάλλον και φύγανε. Έχουν πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή στο χωριό. Είναι μικρά παιδιά, χαρές, ακούς φωνές, δεν ακούς τη βουβαμάρα του χωριού. Είναι ανεξίλητα τα αισθήματα γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, θα γεμίσει η εκκλησία μας, δόξα τω Θεώ, θα δούμε και εμείς κόσμο στο χωριό. Η πόλη να με, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τους έχει πιέσει να με και τα οικονομικά τους. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται και με την ακρίβεια που έχουμε τώρα τούτες μέρες και με το ρεύμα ειδικά, δηλαδή τα οικονομικά του κόσμου δεν είναι και στην καλύτερη μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο πάρα πολλοί επέλεξαν να περιορίσουν από κάτι άλλο προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια έξοδο που είχαν τόσο πολύ ανάγκη. Φέτος εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ κόσμος όπως είναι το πανηγύρι το 15 Αύγουστο ή όπως κάναμε μια εκδήλωση εδώ για το ιερό που είχε μαζευτεί όλο σύσσωμο το χωριό. Είναι δηλαδή το χωριό ζωντανό. Δεν είναι της καθημερινότητας ούτε του Σαββατοκύριακου που έρχεται ο κόσμος από την Καλαμάτα. Έχει ξένο κόσμο, πάρα πολλά μικρά παιδιά. Είναι φανταστικά, είναι πολύ ωραία. Τα προηγούμενα 2 χρόνια λοιπόν ήταν εξαιρετικά δύσκολα για όλους λόγω της πανδημίας. Πλέον εδραιώνεται μια νέα περίοδος ύφεσης στη χώρα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τους Αθηναίους και όχι μόνο να έρθουν για Πάσχα στο χωριό. Είναι η ψυχολογία με το κορονοϊό που είχαμε λίγα χρόνια, τα 10 χρόνια που ήταν από το 10 που περάσαμε τα μνημόνια. Μόλις πήγαμε να ξεφύγουμε, μας ήρθε ο κορονοϊός. Τώρα που λίγο να με έχει έρθει και λίγο ο πόλεμος και η Ουκρανία, και εγώ πιστεύω και αυτό το κόσμο τον επηρεάζει. Συν η ακρίβεια, ρε παιδί, μια ακρίβεια δεν ξέρω που πηγάζει να μην, και γιατί τόσο πολύ εκτινάχθηκε η ενέργεια. Τα καύσιμα είναι πάρα πολύ για ένα βαλάντιο να με τώρα, το οποίο είναι ο άλλος ο Ρωμίστιος να με που είναι κάτω από 1.000, 800 στάρικα. Εδώ φέτο έχουμε κόσμο και πέρσι ήταν χαμένο χωριό. Σαν να ήμασταν στην Ασούντα να πάνε στο βουνό. Φέτο εντάξει, μαζευτήκανε κουσμάκι, σαπί το κρασάκι του, θα ευχαριστηθεί το αρνάκι, το κατσικάκι, το ψωμάκι, όλα. Θα περάσουμε πολύ καλά. Και όχι μόνο στα χωριά είναι αλήθεια. Σε αυλές, μπαλκόνια και πεζοδρόμια οι σούβλες στήθηκαν από νωρίς το πρωί ετοιμάζοντας το Νοβελία. Αν και υπό τη σκιά των αλλεπάλληλων κυμάτων ακρίβειας που έκαναν απλησίαστο σχεδόν το αρνί και το κατσίκι, περισσότεροι τίμησαν κανονικά τα πασχαλινά έθιμα, κάνοντας για μια μέρα έστω το κάτι παραπάνω. Τα έθιμα του Πάσχα που τα τελευταία 2 χρόνια σύγησαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού επέστρεψαν και πάλι δυναμικά σε πόλεις και χωριά. Από νωρίς το πρωί οι σούβλες βγήκαν σε αυλές και μπαλκόνια, επαναφέροντας τις εικόνες που είχαμε συνηθίσει από το ελληνικό Πάσχα. Το περιμέναμε, δεν λες τίποτα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μετά από αυτό που είχαμε περάσει όλοι, ήρθε ο καιρός να ευχαριστηθούμε λίγο παραπάνω. Ανέστη, χρόνια πολλά. Εύχομαι πάντα σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και ειρήνη σήμερα. Εύχομαι καλή όρεξη σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλόψητα όλα τα όσα ψήνουν, αρνάκια, παϊδάκια, τα πάντα. Να χαρεί με υγεία και να έχουμε μια ηρεμία και μακροημέρευση. Ύστερα από 2 χρόνια περιορισμών, οι πολίτες αδειμονούσαν να βρεθούν με τα δικά τους πρόσωπα. Και έτσι κάθε τραπέζι φέτος ήταν γεμάτο με χαμογελαστά πρόσωπα. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που επιστρέφουν όλες οι οικογένειες και είμαστε όλοι μαζί μετά από 2 χρόνια καραντίνα. Η ψυχολογία μας ανεβαίνει. Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια, μπορέσαμε να ψήσουμε μαζί με την οικογένειά μας. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, να είσαστε όλοι καλά και φυσικά να υπάρχει παντού ειρήνη και αγάπη.
Μπορεί οι αυξήσεις στα παραδοσιακά προϊόντα που ψώνιζαν αυτές τις γιορτινές ημέρες να ήταν σημαντικές, σε κάποια από αυτά μάλιστα να αγγίζουν ακόμη και το 50%. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι πολίτες, μια μέρα είναι και τη γιορτάζουν όπως τις αξίζει. Χρόνια πολλά, του χρόνου με υγεία. Λοιπόν, φέτος πιο λίγα τα πράγματα, λόγω του ότι υπήρχαν ανατιμήσεις στα είδη, αλλά δεν πειράζει και με αυτά περνάμε καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, να έχει αγάπη. Έχουμε τα πάντα, κοντοσούβλι, πανσετάκια, το αρνάκι εδώ το βγάλαμε, είναι έτοιμο. Και του χρόνου να είμαστε καλά, και του χρόνου. Για μια μέρα τόσα έξοδα, περιορισμένο λόγω χρηματικών, τα παιδιά δεν έχουν δουλειές. Τα έξοδα τριπλάσια, όχι διπλάσια, τριπλάσια, αλλά ό,τι μπορούμε μια μέρα είναι, τα παιδιά μας καλέσαμε, τους νύφες, τους γαμπρούς όλοι μαζί να περάσουμε μια όμορφη μέρα. Είναι κανονικό, κανονικό. Τα έχουμε όλα, δεν λείπει τίποτα, με το αρνάκι μας, με τα παϊδάκια μας, με όλα αυτά τα καλά. Έχουμε και καλό περιβάλλοντα χώρο εδώ, όπως βλέπετε. Ένα σουβλάκι και να όλα θα πάνε καλά. Ενώ δεν έλειψαν και οι ευχές. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε και να έχουμε έτσι μεγάλες παρέες πάντα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είσαστε υγιείς, ευτυχισμένοι, να περνάτε καλά. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και να ξανά είμαστε μαζί στο επόμενο Πάσχα. Χρόνια πολλά. Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, τίποτε άλλο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους, ρε παιδιά, και ειρήνη, πάνω απ' όλα ειρήνη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να έχουμε υγεία και αγάπη. Ωραίες στιγμές για τους περισσότερους, ωστόσο, αφού οι γιορτινές ημέρες και ειδικά αυτές του Πάσχα συνηθίζεται να τιμώνται οικογενειακά. Υπάρχουν όμως και ορισμένα επαγγέλματα που κρατούν αρκετούς από εμάς στις επάλξεις. Εργαζόμενοι και επαγγελματίες έχουν συμβιβαστεί πια με την ιδέα ότι ακόμη και την Κυριακή του Πάσχα δεν θα είναι στο σπίτι τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στο καθήκον. Μύρισε Πάσχα και έφτασε η εποχή που ανταμώνουμε με εκείνους που μας έλειψαν, την οικογένειά μας. Ύστερα μάλιστα από 2 χρόνια περιορισμών, το φετινό Πάσχα ήταν πολύ ξεχωριστό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που ανεξαρτήτως των ημερών συνεχίζουν να εργάζονται ασταμάτητα. Σε αυτό το ειδικό ρεπορτάζ θα ακούσετε όλους εκείνους που περνούν τις Άγιες αυτές οι μέρες μακριά από τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Είναι μια μέρα φυσικά γιορτινή, αλλά εντάξει, μερικά επαγγέλματα είναι λίγο ταγμένα να εξυπηρετούν τον κόσμο, όχι μόνο τις κανονικές μέρες. Κοίταξε να δεις, στην οικογένεια τώρα οι άλλοι ψήνουν, εγώ είμαι στο τιμόνι, αλλά σε λίγο θα πάω να πάρω τις μεζέδες μου και θα τα βρω έτοιμα με λίγα λόγια. Εντάξει, για ένα μέρος που θέλει να θεωρεί τον εαυτό του τουριστικό προορισμό, πρέπει εμείς να είμαστε εδώ στο καθήκον μας, να σερβίρουμε, να εξυπηρετούμε. Φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία, είχαμε 2 χρόνια να κάνουμε Πάσχα, μας αρέσει λοιπόν, έχουμε πολλούς επισκέπτες. Μια μέρα όπως όλες οι άλλες, την χαρακτηρίζουν εκείνοι που χρόνια τώρα την περνούν πίσω από το τιμόνι, σερβίροντας έναν καφέ, πιστοί στο πόστο τους, ακόμη και τις Άγιες αυτές οι μέρες. Όχι, θα πάμε μετά για φαγητό, ψήνουνε άλλοι ψήνουνε, άλλοι τρώνε κτλ. Όχι ρε παιδί μου, μια χαρά είναι. Και εντάξει, έχεις και την ησυχία σου εδώ πέρα, ας πούμε, είσαι πιο ήρεμος, δεν έχει πολύ φασαρία. Μαθαίνεις στον δρόμο να είσαι. Ας είναι δύσκολος ο δρόμος, μαθαίνεις να βρίσκεσαι στον δρόμο. Εξυπηρετείς και τους ανθρώπους, υπάρχει κοινωνικότητα, υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι υπέρ για μια τέτοια μέρα. Ήταν μια αρχή επαναφοράς σε κανονικές συνθήκες και ζωής και εργασίας, οπότε χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και δουλεύουμε. Και τέτοια μέρα, εντάξει. Ναι, βέβαια. Θα τσιμπήσουμε σίγουρα. Για το καλό. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και ό,τι επιθυμεί ο κόσμος. Και πριν αλλάξουμε θέμα και κλίμα, αφού η μέρα αυτή είναι πραγματικά ξεχωριστή και κατανεκτική, συνάμα, να δούμε πώς τιμήθηκε στην Καλαμάτα η ακολουθία της αγάπης. Με την καθιερωμένη επισημότητα και το μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, τιμήθηκε η ακολουθία της αγάπης σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιερό Ευαγγέλιο διαβάστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες για να διατρανωθεί παγκοσμίως η εποχή της Αναστάσιμης Ελπίδας. Where the
και συγχρόνως με λόγια και έργα, με ανεμική αντίδραση και αλλαγή έναντι κάθε μορφής πολέμου, να συνεργούμε στην καταστροφή και τον όλεθρο της ανθρωπότητος, ούτε αποδεκτή, ούτε χριστιανική, ούτε ημιδοφόρα είναι. Όπως συνηθίζεται, αμέσως μετά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στο Επισκοπείο έδωσε συμβολικά κόκκινα αυγά στους πιστούς. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα και να περάσουμε στο μέτωπο της υγείας, εκεί όπου σήμανε παγκόσμιο συναγερμός, μας το είπε και η Σύση Τριάντου νωρίτερα, λόγω των περιστατικών οξείας υπατήτιδας σε παιδιά από άγνωστη αιτία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες Μεγάλο Σάββατο το πρώτο θύμα από τη νέα αυτή υγειονομική κρίση, τονίζοντας παράλληλα πως έχει ενημερωθεί για 169 κρούσματα υπατήτιδας σε παιδιά από συνολικά 12 χώρες. Σοκ στην επιστημονική κοινότητα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες Μεγάλο Σάββατο ανακοίνωσε πως τουλάχιστον ένα παιδί πέθανε εν μέσω αύξηση των περιπτώσεων οξείας υπατήτιδας από άγνωστη αιτία μεταξύ ανηλίκων. Ακόμη, σημειώνεται πως ενημερώθηκε για 169 κρούσματα σε 12 χώρες. Σύμφωνα με τον οργανισμό, μέχρι τις 21 Απριλίου, τρεις ημέρες πριν, περιπτώσεις οξείας υπατήτιδας άγνωστης προέλευσης σε παιδιά είχαν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αμερική, την Ισπανία, το Ισραήλ, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Νορβηγία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο. Αυτό μπορούν να έχουν υπόψη τους γονείς είναι να προσέξουν πως δουν κάποια συμπτώματα όπως επίμονος πυρετός, κοιλιακόαλβος, ναυτία, ύκτερο, δηλαδή να κυτρινίζει το παιδί, ειδικά το λευκό των ματιών, υπέρχρωση των ούρων, αλλαγή ή αλλαγή του χρώματος στα κόπρανα ή επίμονος παραταταμένος κνησμός. Αυτά βέβαια δεν είναι ειδικά ευρήματα της υπατήτιδας, μπορούν να βρεθούν και σε άλλες νόσους, αλλά αν τα δει ένας γονιός αυτά στο παιδί του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον παιδίατρο. Πολύς λόγος έγινε για το αν υπάρχει κάποια σχέση με το εμβόλιο ή με τον κορονοϊό. Το πρώτο σε κάθε περίπτωση έχει αποκλειστεί, ενώ τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών ανέφεραν πως συνεργάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ευρώπη για να κατανοήσουν τα αίτια της λίμωξης. Σε πολλά κρούσματα στην Ευρώπη, αλλά όχι σε όλα, έχει εντοπιστεί ένας αδενοϊός που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα. Υπήρξε υποψία στην αρχή που σχετίζεται με τον κορονοϊό αυτή η ιστορία. Μάλλον δεν φαίνεται να ευθύνεται ο κορονοϊός. Σίγουρα δεν ευθύνονται τα εμβόλια, πρέπει να το πούμε και αυτό. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς αρκεί να σκεφτεί ότι τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται στην ηλικιακή ομάδα 2 με 5 ετών, η οποία εξ ορισμού δεν εμβολιάζεται. Εικάζεται ότι μπορεί να ευθύνεται κάποιος αδενοϊός, αλλά δεν τον έχουν εντοπίσει ακόμα. Οι πιο κοινές μορφές υπατοπάθειας, υπατήτιδα Α, Β και Σ, αποκλείστηκαν. Όταν επανελέγχθηκαν τα νοσοκομιακά αρχεία, βρέθηκαν άλλα 4 παιδιά που έπασχαν από υπατήτιδα και είχαν μολυνθεί από αδενοϊό. Πρόκειται για υπατήτιδα γνώστου αιτιολογίας, δηλαδή υπατήτιδα στα παιδιά και στους ενήλικες. Συνήθως οφείλεται σε κάποιον από τους 5 γνωστούς ιούς της υπατήτιδας, Α, Β, Γ, Δ ή Ε. Σπανιότερα σε έρπιτο ιούς. Μπορεί να οφείλεται σε φάρμακα ή και σε αυτοάνοσα αίτια. Είναι οι στιγμές που δεν έχεις και πολλά να πεις. Σας προσέχουμε όσο γίνεται τα παιδιά μας και να δούμε κάτι άλλο τώρα, καθώς 2 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών είναι πολλές και ποικίλες. Η πλειονότητα του κόσμου μοιάζει να έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. Πριν από 2 χρόνια, καθώς τα πυροτεχνήματα της πρωτοχρονιάς φώτιζαν τον ουρανό πάνω από τις διάφορες πόλεις του κόσμου, ανησυχητικά νέα έφτασαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για ένα ξέσπασμα πνευμονίας στην Ουχάν της Κίνας, με άγνωστα τότε
αίτια. Παρόλο που υπήρχαν αναφορές για περιστατικά ήδη από τον Δεκέμβρη και τον Νοέμβριο του 2019, η επακόλουθη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο κόσμος πληροφορήθηκε την ύπαρξη του κορονοϊού. Έκτοτε έχουν περάσει 2 χρόνια και περίπου 6 εκατομμύρια ζωές έχουν χαθεί λόγω του ιού, ενώ η καθημερινή μας ζωή έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα. Στον πρώτο χρόνο επηρεάστηκε πάρα πολύ. Ναι, με κυρίαρχο συνέστημα το φόβο. Το φόβο γενικότερα και την αποστασιοποίηση από ανθρώπους, κυρίως από ανθρώπους δηλαδή, και από δικούς μας που θέλαμε να τους δούμε και δεν μπορούσαμε. Περισσότερο από όλα, η πανδημία επηρέασε αρνητικά τη φυσική και ψυχική κατάσταση των πολιτών, αλλά και τα σχέδιά τους για το μέλλον. Σύμφωνα με έρευνες, η πανδημία επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις, τον ελεύθερο χρόνο και την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Έχασα την επαφή με τους ανθρώπους. Απλό είναι. Δεν φοβάσαι να κουμπίσεις έναν άνθρωπο, τα παιδιά σου, το εγγόνι σου, μην το κολλήσεις κάτι, οτιδήποτε. Και είναι τρομακτικό. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, το συνηθίζουμε σιγά σιγά, αλλά είναι άσχημο. Περπατώντας τον τρίτο χρόνο της πανδημίας, για πολλούς ο φόβος παραμένει ακόμη μεγάλος, ενώ δεν λείπουν και τα κατάλοιπα. Με πιο σημαντική, την ένταση της μοναξιάς, την κοινωνική απομόνωση. Ο εγκλεισμός. Ναι, εγώ είχα να βγω τώρα 6 μέρες από το σπίτι και κατέβηκα τώρα να κάνω κάποια δουλειά και να ξαναγυρίσω. Αλλά επιστρέφω πάλι στο σπίτι. Αλλά προσέχω όμως. Με φόβο για τα σπίτια μας, με φόβο για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας χρόνια. Ενώ σου ελοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης μιας νέας μετάλλαξης, η πλειονότητα των χωρών έχει επιστρέψει εν μέρη σε μια κανονικότητα λόγω των εμβολίων. Κατάλοιπα όχι, δεν θα έλεγα, γιατί το δουλεύω. Εντάξει. Όταν είναι υγειονομικοί παράγοντες πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Τον πρώτο καιρό ναι, θα έχουμε προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος ξεχνάει γρήγορα. Τα ξεχνάει γρήγορα και θα επανέλθουμε, πιστεύω, δρυμύτεροι. Πολλοί είναι ωστόσο εκείνοι που συμφωνούν ότι ποτέ δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα όπως την ξέραμε. Έχουμε δρόμο, έτσι το εισπράττω. Πρέπει να προσέξουμε. Τώρα που έρχεται βέβαια το καλοκαίρι μπορεί... που λένε με τη ζέστη και τα λοιπά, αλλά εγώ ποτέ δεν ξεθάρεψα στο διάστημα αυτό που υπάρχει ο ιός. Δεν ξεθάρεψα. Προσέχω πάντα. Πρέπει να προσέχουμε ακόμη, όντως, και να δούμε κάτι διαφορετικό και ειδικότερα τη δύσκολη και πολυπαραγοντική εξίσωση της αντιμετώπισης του οξύτατου ελληνικού δημογραφικού προβλήματος, το οποίο αναδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα από τα αριθμητικά δεδομένα. Γεννάμε λιγότερο και ταυτόχρονα, καθώς και το προσδόκιμο ζωής μεγαλώνει, αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα τη συρρήκνωση αλλά και τη γύρανση του πληθυσμού. Ανασφάλεια και απογοήτευση είναι τα κυρία συναισθήματα που διακατέχουν την ελληνική κοινωνία σήμερα σε ποσοστά 28,8 και 28,5% αντίστοιχα, σύμφωνα με σχετική έρευνα από την εταιρεία ερευνών Mark για λογαριασμό της διανέωσης. Σε δείγμα τουλάχιστον 2.500 ατόμων και με ρωτήσεις που διενεργήθηκαν πριν και μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, διαφαίνεται ότι η στάση και η αισιοδοξία των Ελλήνων έχει αλλάξει μετά από 3 μνημόνια, μια πανδημία και έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από την ίδια δημοσκόπηση προκύπτει μεταξύ άλλων ότι η μεγαλύτερη απειλή που εντοπίζουν οι Έλληνες για τη χώρα είναι το δημογραφικό, σε ποσοστό 32,4%. Χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 23,5% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι οι σχέσεις με την Τουρκία και έπειτα ακολουθεί με 28,4% η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Συνολικά, για ολόκληρο τον πλανήτη, μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, ένα 33,2%, θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, το 26% οι οικονομικές ανισότητες και το 23,1% ξεχωρίζει την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Να περάσουμε στην αγορά τώρα, εκεί όπου πολλές επιχειρήσεις απειλούνται πια με λουκέτα. Το λειτουργικό κόστος, λέω, των υψηλών λογαριασμών στην ενέργεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες έχει εκτιναχθεί, βάζοντας ακόμη και ημερομηνία λήξης στη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
Σε απόγνωση βρίσκονται επαγγελματίες και καταναλωτές από την αύξηση της ενέργειας με τα μηνύματα για την επιχειρηματικότητα το επόμενο διάστημα να είναι δυσίωνα. Το βασικό πράγμα που αυτή τη στιγμή που έχει βλάψει όλη την επιχειρηματικότητα είναι η ενέργεια. Η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια καταρχάς, έτσι, και μετά η ενέργεια από τα ακριβά καύσιμα και τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί. Οι λογαριασμοί που έρχονται σε σπίτια, μπορεί, δεν έχει βλάψει μόνο τις επιχειρήσεις, έτσι. Αυτό επηρεάζει και τις οικογένειες και τα νοικοκυριά. Έχουν τριπλασιαστεί οι λογαριασμοί, το κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πλέον πολλά καταστήματα και άνθρωποι που εξαρτώνται ιδίως από την ηλεκτρική ενέργεια είναι αδύνατον να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι δυσβάσταχτο το κόστος. Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια με τις ρήτρες αναπροσαρμογής που μπήκαν στα τιμολόγια της ΔΕΗ, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έχουν κάνει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη, τους έχουν φέρει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να ανταπεξέλθει. Θα δούμε λουκέτα. Δυστυχώς θα δούμε πάλι λουκέτα. Η αύξηση των πρώτων υλών έχει επηρεάσει αρνητικά τις τιμές και σε είδη πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα το οικονομικό τοπίο να γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικό. Υπάρχει η αύξηση των πρώτων υλών στα εισαγόμενα προϊόντα. Έτσι, όπως βλέπουμε, επηρεάζει από το ψωμί μέχρι και τα πάντα, βασικά αγαθά. Επηρεάζει ήδη πρώτης ανάγκης για να λειτουργήσουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Έτσι. Αυτό όλο είναι ένα μείγμα το οποίο έχει κάνει εκρηκτική την κατάσταση σε σημείο πολύ επικίνδυνο. Θα δούμε λουκέτα. Η ανεργία που θα πλήξει τον τόπο μας και τα προβλήματα που θα έρθουν μέσα από όλα αυτά, από όλες αυτές τις συνέπειες, θα είναι πολύ μεγάλα. Οι επαγγελματίες ζητούν να πάρθουν άμεσα μέτρα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητά τους. Να παγώσουν οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Έτσι. Πρέπει να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα. Οι μεταφορές και το κόστος των επιχειρήσεων αυξάνει πάρα πολύ τις τιμές και των προϊόντων τελικά. Τα πορτοφόλια των νοικοκυριών έχουν αδειάσει. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να λάβει πρώτα η κυβέρνηση ως μέτρα για να μπορέσει λίγο να ανασάνει η αγορά και για να ξαναπάρει μπρος. Ένα νέο κύκλο αυξήσεων των αμοιβών που αναμένεται να επεκταθεί στο μεταξύ σε όλους τους εργαζομένους σηματοδότησε η ανακοίνωση της δεύτερης δόσης αυξήσεων στον κατώτατο μισθό κατά 7,5% μέσα στον τρέχον έτος, διαμορφώνοντάς τον στα 713 ευρώ. Την ίδια ώρα πάντως τα συνδικάτα, βλέποντας τον πληθωρισμό να χτυπά κόκκινο, ζητούν επιπλέον χρήματα, θέτοντας ξεκάθαρα ζητήματα επιβίωσης. Ακόμα και το 6-7% ενδέχεται να φτάσει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία έρχεται μέσα στο Μάιο. Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να προωθήσει μια υψηλή αύξηση που θα οδηγήσει το νέο κατώτατο μισθό περίπου στα 710 ευρώ. Αυτή θα είναι η δεύτερη αύξηση μέσα σε λίγους μήνες, μετά το 2% που ήταν οι εργαζόμενοι στους μισθούς τους στις αρχές Ιανουαρίου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος στη χώρα μας που μπορεί να είναι ικανοποιημένος από μια αύξηση που στην ουσία είναι κάποια ψίχουλα που θα δώσει η κυβέρνηση, την ώρα που η ακρίβεια σε βασικά είδη και υπηρεσίες εξανεμίζει το ήδη υπάρχον εισόδημα των εργαζομένων. Το ύψος αύξησης μισθών αναμένεται να ξεπερνά τον πληθωρισμό, προκειμένου σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων να αποτελέσουν το βασικό σκέλος των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση ακρίβειας και των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σενάριο, η αύξηση το 2022 αθρηστικά θα κινείται κοντά ή και θα ξεπερνά το 8,3%. Οι αυξήσεις δεν έπρεπε να είχαν σταματήσει να δίνονται από τα χρόνια των μνημονίων. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν σοβαρές μειώσεις που εξαθλίωσαν πραγματικά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Τώρα όλα αυτά τα ψίχουλα που δίνονται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι και πολύ λίγα και ήρθαν και πάρα πολύ αργά. Η φτωχοποίηση του κόσμου, νομίζω, που βλέπετε και εσείς καθημερινά στους δρόμους, είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση με κάποια ψίχουλα που θα δώσει η κυβέρνηση. Στο μεταξύ, άβυσος 10 αποσιωστιαίων μονάδων εξακολουθεί να χωρίζει τις απόψεις εργοδοτών και εργαζομένων για το ύψος του νέου κατώτατου μισθού. Στις αυξήσεις 3% ή 4% φαίνεται να επιμένουν οι εργοδοτικές οργανώσεις.
ενώ οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων διατυπώνουν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις του εργατικού κόστου στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Την ίδια ώρα, η ΓΕΣΕ επιμένει στην επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ από τα 663 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 13%. Σημασία για μας, για το εργατικό κίνημα, δεν είναι το πόσο θα είναι ο μισθός, αλλά το επίπεδο ζωής που θα έχουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσει καμία κυβέρνηση. Μόνο ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός, μέσα από τους αγώνες του και την πάλη του, μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Καθημερινά έχουμε καταγγελίες ότι δεν ισχύουν ούτε αυτές οι κατώτατες συμβάσεις που είναι θεσπισμένες από το νόμο. Και πριν έρθουμε στα ξεχωριστά και σήμερα νέα από τον κόσμο, σε μια μείζονο σημασίας κίνηση προχώρησε η Δημοτική Αρχή της Τρίπολης, τοποθετώντας αυτόματους απεινιδωτές σε πολυσύχνα στα σημεία της πόλης, δίνοντας στα χέρια των πολιτών ένα σημαντικό όπλο στην περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, ο Δήμος ξεκινά καμπάνια εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑ. Ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των πολιτών που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές παρέχει ο Δήμος Τρίπολης, τοποθετώντας σε πολυσύχνα στα σημεία αυτόματους απεινιδωτές. Μικρές φορητές συσκευές που σε περίπτωση ανάγκης ένας πολίτης που έχει εκπαιδευτεί μπορεί να χειριστεί με ευκολία και να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Πήραμε 7 απεινιδωτές. Τοποθετήθηκαν οι απεινιδωτές στην πλατεία στο Λεβίδι, στην πλατεία στο στάδιο Τεγέας. Στην Εστάνη είχε ήδη ο πρόεδρος πάρει και τοποθετήθησαν στην πλατεία Άρεως εδώ. Θα τοποθετηθούν στην Πετρινού και στην κεντρική πλατεία Αγίου Βασιλείου όταν θα ολοκληρωθεί το έργο. Και τοποθετήθησαν επίσης απεινιδωτές στα γήπεδα Αναστάσιος Μουκάκης στην Κάρτσοβα, στο γήπεδο και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, στο στάδιο που λέμε. Αναμένουμε και από την περιφέρεια για να τοποθετήσουμε στο γήπεδο Παναρκαδικού και στο γήπεδο Λεβιδίου. Μία ώρα αρκεί για όσους πολίτες επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη χρήση ενός εξωτερικού απεινιδωτή. Έχουν ήδη γίνει μια εκπαίδευση στους προπονητές ποδοσφαίρου, στους υπαλλήλους του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Και τώρα σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, όπως είπαμε, και με το ΕΚΑΒ, θα κάνουμε και μια καμπάνια έτσι να εκπαιδευτούν και άλλοι άνθρωποι. Κυρίως αυτοί που είναι στις περιοχές, τοποθετούνται παραδείγματος χάρη στην πλατεία Πετρινού, τα παιδιά που έχουν τις καφετέρειες κλπ. Γιατί αυτοί είναι όλη την ώρα εκεί και αν συμβεί κάτι, να είναι κάποιος άνθρωπος που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μηχανήματα. Κάναμε εκπαίδευση στα σημεία που τα τοποθετήσαμε, δηλαδή στο Μέναλον εδώ, στο προσωπικό που δουλεύει μέσα στο Μέναλο, σε διάφορες καφετέρειες και δημόσιους χώρους. Κάναμε μια εκπαίδευση έτσι ώστε όχι μόνο τα έχουμε τοποθετήσει εκεί, αλλά και οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα μέρη να ξέρουν. Υλοποιήσαμε μια δράση στο Δήμο μας με το ΕΚΑΒ, εκπαιδεύσαμε 15 υπαλλήλους. Υπάρχει και δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης και ο ένας μπορεί να εκπαιδεύει τον άλλον από τη στιγμή που μάθει τη χρήση αυτού του εύκολου μηχανήματος. Επίσης, σκεφτόμαστε να τοποθετήσουμε και στη δεύτερη φάση και άλλους απεινιδωτές και σε δημόσιες υπηρεσίες και όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να, και μια ζωή να σώσουμε είναι αρκετή. Σοκ από δύο ναυάγια σε Ιαπωνία και Λίβανο με αρκετούς νεκρούς. Στο μεταξύ στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε μια ακόμη διαδήλωση προκειμένου να μην εκδοθεί στην Αμερική ο Τζούλιαν Ασάντζ, ενώ αίσθηση προκάλεσε ο πολύ διαφορετικός εορτασμός του Πάσχα σε Ρωσία και Ουκρανία με τον πόλεμο να μένεται. Ο Πατριάρχης Κύριλλος χωροστάτησε στην Ορθόδοξη Λειτουργία του Πάσχα στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού της Μόσχας. Την αναστάσιμη ακολουθία παρακολούθησαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Αν και μια θρησκευτική γιορτή δεν προσφέρεται για πολιτικές τοποθετήσεις, αρκετοί πιστοί ένιωσαν την ανάγκη να μιλήσουν για την αξία της ειρήνης. Προσευχόμαστε για το καλύτερο, για την ειρήνη και για ένα λαμπρό μέλλον. Θέλουμε να σταματήσουν οι πόλεμοι, θέλουμε οι άνθρωποι να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι αυτή η μέρα μοιάζει με μια αχτίδα φωτός, γιατί η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Στο χωριό Λουκασίβκα, στη βόρεια Ουκρανία, οι κάτοικοι δεν παρακολούθησαν καμία πασχαλινή λειτουργία. Η εκκλησία έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος, το κόστος ανακατασκευής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ο ιερός ναός χτίστηκε το 1913. Όλα τα χρόνια εδώ είχαμε πολύ όμορφες εκκλησιαστικές λειτουργίες και λιτανίες. Όμως ο πόλεμος άλλαξε τα πάντα.
Σε ένα χωριό κοντά στο Τσερνίχιβ, μια Ουκρανή επέστρεψε στα ερείπια του σπιτιού της που βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Ακόμη και αν με δυσκολία μπορεί να περπατήσει σε ό,τι έχει απομείνει από την κουζίνα της, η ηλικιωμένη Ουκρανή αποφάσισε να ψήσει παραδοσιακά τσουρέκια για τα εγγόνια της. Μια ομάδα εθελοντών αγκάλιασε την προσπάθειά της και σύντομα μαζεύτηκαν φίλοι και γείτονες. Όλοι μαζί έφτιαξαν τσουρέκια και κέικ που στη συνέχεια προσέφεραν σε στρατιώτες και αμάχους. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της Βρετανικής δικαιοσύνης να εκδοθεί ο ιδρυτής του Wikileaks, Julian Assange, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών η σύζυγός του και δικηγόρος Στέλλα Μόρις και ο πρώην ηγέτης των εργατικών στη Βρετανία, Τζέρεμι Κόρμπιν. Η Στέλλα Μόρις αξίωσε να μην εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση, κρίνοντας πως η τύχη του εξαρτάται πλέον από μια πολιτική απόφαση που θα έχει αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη. Τουλάχιστον 10 νεκροί είναι ο πρώτος απολογισμός μετά το ναυάγιο τουριστικού πλοίου στη Βόρεια Ιαπωνία. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που συνεχίζουν να αγνοούνται σύμφωνα με τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Παρότι η πρόβλεψη για τις μετεωρολογικές συνθήκες ήταν κακή, το πλοίο Καζού 1 απέπλευσε με 24 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος για περιήγηση κατά μήκος τμήματος της Χερσονήσου Σιρετόκο. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο πλεούμενου στα ανοιχτά του λιμανιού της Τρίπολης στο βόρειο Λίβανο. Ο Ερυθρός Σταυρός είχε ανακοινώσει ότι περίπου 60 άνθρωποι, η εθνικότητα των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, επέβαιναν στο πλοιάριο, το οποίο αναχώρησε από την περιοχή της Καλαμούν, νότια της Τρίπολης. Το Σάββατο εντοπίστηκε η σωρός ενός μικρού κοριτσιού, ενώ διασώθηκαν 45 άνθρωποι. Μεγαλώνοντας σε αυτόν τον τόπο, βλέπεις τους καρπούς των κόπων σου. Θες να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που θα σε στηρίξουν κάθε στιγμή για να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα, να προσφέρεις. Είμαστε δίπλα στα μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και τις οικογένειές τους, παρέχοντας δωρεάν την προνομιακή κάρτα υγείας. Ουσιαστικές παροχές, προνομιακές τιμές και πρόσβαση στα ιδιωτικά νοσοκομεία που ανήκουν στον όμιλο Hellenic Healthcare Group, το City Hospital και το Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλασης. Προνομιακή κάρτα υγείας. Το δικό σου στήριγμα. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best απόψε, Κυριακή του Πάσχα. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ με ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη και ευημερία στον καθέναν σας. Να είστε καλά.